θεματική ενότητα ΔΕΟ 40, τελικές εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τρίτο πακέτο θεμάτων, εξαμστρία, πάμε από αυτό το συγκεκριμένο πακέτο ε, θεμάτων ε, των τελικών εξετάσεων 2021-2022, να δούμε μια ενδεικτική, μια προτινόμενη επίλυση για το ερώτημα 4.1. Ερώτημα το οποίο αντιλεί τη θεματική του από το γνωστικό αντικείμενο της δίκης Σέργου. Λοιπόν, Ωραία, είστε Επικεφαλή ενό έργου που αποτελείται από 5 δραστηριότητε και έχει συνολική διάρκεια 12 ε, μήνε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον έκτο μήνα υλοποίηση. Σε αυτό το χρονικό σημείο θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητε Α και Β. Η δραστηριότητα Α έχει προϋπολογισμό 180.000 ευρώ και η Β 80.000 ευρώ. Η δραστηριότητα Α έχει ολοκληρωθεί κατά 100% και έχει στοιχήσει. 200.000 ευρώ ενώ η δραστηριότητα β έχει ολοκληρωθεί κατά 75% και έχει στοιχήσει 100.000 ευρώ. Και θέλουμε να εξετάσουμε αν το σύνολο του έργου εκτελείται σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα υπολογίζοντας τους δείκτες CPI και SPI. Οπότε αξιολογούμε το σύνολο του έργου αναφορικά με τον προϋπολογισμό, ζητήματα κόστους εδώ πέρα, και το χρονοδιάγραμμα, ζητήματα χρόνου εδώ πέρα. Λοιπόν, CPI θα μας βοηθήσει για τα ζητήματα του κόστους, SPI θα μας βοηθήσει για τα ζητήματα του χρόνου. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, πάμε λίγο να υπογραμμίσουμε πραγματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ε, έκτος μήνας είναι η ημερομηνία ελέγχου, η ημερομηνία αναφοράς να το γράψουμε εδώ έχουμε την ημερομηνία ημερομηνία ελέγχου ή διαφορετικά η διαφορετικα αναφοράς, ωραία σε αυτό το χρονικό σημείο θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες Α και Β λοιπόν θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητε α και β. Άρα θα έπρεπε βάσει προγράμματος κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα να έχει ολοκληρωθεί το 100% και της δραστηριότητας α και της δραστηριότητας β. Παιδιά να το σημειώσουμε να το έχουμε. Λοιπόν θα έπρεπε, θα έπρεπε ή διαφορετικά είχε σχεδιαστεί Άρα είμαστε σε WS, ε? Work Scheduled. Η σχεδιαστή ε, το 100% και της Α. Και της Β μέχρι ημερομηνία, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Ε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Η δραστηριότητα Α είχε προπολογισμό 180.000 αλλάζουμε λίγο τα χρωματάκια έτσι για να φαίνεται η δραστηριότητα α έχει προπολογισμό 180.000 ευρώ και η β 80.000 ευρώ οπότε εδώ πέρα παιδιά είμαστε, είμαστε BC budgeted cost ε? εδώ είμαστε προϋπολογιστέν κόστος προϋπολογιστέν 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 κόστος ξεκάθαρα Άρα είμαστε BC, Budgeted Cost. Ενώ εδώ πέρα, παιδιά, στο κίτρινο είπαμε ότι είμαστε WS, world Schedule. Λοιπόν, η δραστηριότητα Α έχει ολοκληρωθεί κατά 100%. Άρα εδώ, 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 παιδιά, είμαστε πλέον σε WP. Τι πραγματικά έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Ε, οπότε, αυτό είναι WP. όπως WP είναι και αυτό εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα είναι WP. Και μετά αυτό που λέει στη μία 200.000 και άλλη 100.000, ξεκάθαρα εδώ πέρα πάμε σε actual cost. Η α και η β. Ε, οπότε εδώ πέρα έχουμε πραγματικό κόστος, actual cost. Πραγματικό κόστος. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ACWP, BCWP και BCWS για να βρούμε CPI και SPI, κάπως έτσι λίγο έχουμε χρωματίσει, έχουμε ταξινομήσει την πληροφορία και πάμε να βρούμε τα τρία περιβόητα μεγέθη, τα οποία τρία περιβόητα μεγέθη θα μας βοηθήσουν, ε? να βρούμε CPI και SPI, λοιπόν ACWP, πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων, του μέρους των δραστηριοτήτων, που έχει πραγματικά γίνει μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Οπότε εδώ πέρα ξεκάθαρα προσθέτουμε αυτά τα δύο νούμεράκια, πάμε λίγο πίσω, το 200.000 και το 100.000. Είναι το πραγματικό κόστος της δραστηριότητας Α και της δραστηριότητας Β. Άρα, να τα γράψουμε, ACWP είναι 200.000 συν 100.000. Ξαναλέμε, το πραγματικό κόστος, το πόσο πραγματικά ε, μας έχει στοιχήσει η α και η β μέχρι την ημερομηνία ελέγχου αναφοράς. Οπότε είμαστε ACWP 300.000. Λοιπόν, πάμε τώρα σε BCWP. BCWP. Ε, να γράψουμε, να γράψουμε μέσα σε πανεδεσούλα προϋπολογισθέν προϋπολογισθέν κόστος των πραγματοποιημένων των πραγματοποιημένων work performance των πραγματοποιημένων δραστηριοτήτων όχι work scheduled προγραμματοποιημένων δραστηριοτήτων στους 6 μήνες εκτέλεσης του έργου διαφορετικά μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Λοιπόν, οπότε πάμε, πάμε να δούμε. Πραγματικά, τι μέρος των δραστηριοτήτων α και β έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. 100% δραστηριότητα α, ωραία, 75% δραστηριότητα β. Άρα, θα πάρω το 100% του BC της δραστηριότητας α. BC, δραστηριότητα Α180.000. Οπότε θα κάνω 100%, 100 επί, επί 180.000. Ωραία. Αυτό είναι ουσιαστικά το BCWP τη δραστηριότητα Α. Έχουμε και το BCWP τη δραστηριότητα Β. Πραγματικά έχει γίνει το 75%. Ποιο είναι το BC, ο προπολογισμό δραστηριότητα Β, 80.000. Οπότε θα κάνω 0,75%. 75%, 75 επί 80.000. Αυτό είναι το BCWP τη δραστηριότητα Β. Τώρα, ψάχνω BCWP γενικά του έργου, οπότε πρέπει να κάνω πρόσθεση αυτών των δύο που είπαμε τώρα. Οπότε ξαναλέμε, προσοχή εδώ πέρα, ε, δραστηριότητα α έχει γίνει το 100% και το BC της δραστηριότητας α είναι 180.000 ευρώ ωραία. Και την ίδια στιγμή WP πραγματικά έχει γίνει πραγματικά, πραγματικά έχει γίνει το 80% τη βίδα το 80% το γράψουμε όλο 80% κάπω έτσι, ωραία, ε, και η οποία δραστηριότητα βίδα έχει προϋπολογιστέν κόστος κόστο ε, 80.000. Οπότε είμαστε εδώ. Ωραία. Κάνουμε τι πραξούλε έτσι λίγο προσεκτικά και μα βγαίνει 240.000 ευρώ. 240.000 ευρώ εδώ, 300.000 πάνω το ACWP και μας μένει το γράψουμε και αυτό το BCWS. Εδώ ουσιαστικά έχουμε προπολογιστέν, παραμένει το BCE, προπολογιστέν κόστος, των δραστηριοτήτων του έργου που είχαν προγραμματιστεί σχεδιαστεί work schedule προγραμματιστεί να γίνουν στους 6 μήνες εκτέλεσης του έργου λοιπόν, οπότε εδώ ουσιαστικά τα, τα BC μας παραμένουν, 180.000 είναι το BC της, α, της α 80.000, το BC, το προϋπολογιστό είναι κόστος συνολικά της α, β. Απλά πάμε να δούμε τι είχε σχεδιαστεί, πάμε να δούμε λίγο τα ποσοστά. Είχε σχεδιαστεί, λοιπόν, το 100%, παιδιά, το 100% να, θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες α και β. Οπότε το 100% και της α και της β οπότε έχω μείνει λίγο πίσω στην, στην β ε. γιατί οκ okay, όσον αφορά την α έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και έχει ολοκληρωθεί το θέμα είναι ότι η β είναι στο 80% ενώ θα έπρεπε να είναι στο 100% οπότε βάζουμε εδώ πέρα 100% και εδώ 100% και ουσιαστικά μου βγαίνει 260.000 το BCWS του έργου Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτά εδώ τα νομεράκια μας, τα οποία θα μας χρησιμοποιήσουν για το CPI και το SPI. Είμαστε εδώ, οκ, okay. ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια να υπολογίσουμε SPI, SPI, BCWP προς ACWP, 240.000 δια 300.000 είναι μικρότερο της μονάδας θα το σχολιάσουμε αυτό το έργο κοστίζει περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί θα το γράψουμε και εδώ πέρα είμαστε SPI πάμε να δούμε λίγο τα του χρόνου τι γίνεται λογικά και αυτό μικρότερο της μονάδας αφού είδαμε εκεί πέρα 80% πραγματικά έχει γίνει ε, τη Β, ενώ θα πρέπει να έχει γίνει το 100% μέχρι το τέλο τη έκτη το του έκτου μήνα. 240.000 ευρώ για 260.000 ευρώ. Αυτό μα βγαίνει 0,92. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ πέρα και CPI μικρότερο τη μονάδα και SPI μικρότερο τη μονάδα. Οπότε τι λέμε εδώ πέρα. Το έργο κοστίζει περισσότερο από ότι είχε προβλεφθεί, από ότι είχε προβλεφθεί και κάτω λέμε ότι το έργο εκτελείται με καθυστέρηση και θα μπορούσαμε να το, το γράψουμε και λίγο καλύτερα, τώρα εκτελείται με μια μικρή, ε, με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί το 0,92 δεν είναι πολύ μακριά από την μονάδα. Με μικρή καθυστέρηση. Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαστε εδώ. Οπότε, στην ουσία κάπως έτσι προσεγγίζουμε ε, το ερώτημα 4.1 4-1 ε, του τρίτου πακέτου θεμάτων ε, των τελικών εξετάσεων 2021-2022 θεματική ενότητα 2.40 γνωστικό αντικείμενο ερωτήματος η έργου.